Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το τι θα συμβεί αύριο, καθώς έχουν προγραμματιστεί, όπως είδαμε, πολλές συγκεντρώσεις και πορείες. Μία από αυτές, βεβαίως, αφορά το ζήτημα το μακεδονικό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, ο κύριος Καγγελίδης. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, κύριε Κατσιμίση, σας και στους τηλεθεατές σας. Να δούμε, λοιπόν, κύριε Καγγελίδη, τι ετοιμάζεται για αύριο, λοιπόν, που έχουμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση για το θέμα της Μακεδονίας. Κοιτάξτε, εμείς, σαν ΣΠΟΣ, είμαστε σε όλες τις διαδηλώσεις, όλα τα συλλαλητήρια, από το οποίο αφορά το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας, με αποφάσεις που υπάρχουν και από την Παμποντιακή Ομοσπονδία και από τα ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Και τώρα θα είμαστε όλοι παρόντες σε αυτό το συλλαλητήριο, σε αυτή τη διαμαρτυρία. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, μια και θα είναι μερικά μέτρα πιο μακριά, θα καταλάβει ότι η θέληση, η βούληση του ελληνικού λαού, δεν θα πω μόνο των βορειοανατολών, είναι ότι αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να επικυρωθεί σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι τις πιέσεις οι οποίες δέχονται, βλέπουμε και τους Γερμανούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κυβερνήτες δηλαδή που λένε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε και τους Αμερικάνους να επαινούν το γείτονά μας, ο οποίος προκλητικά θα πω ότι δεν κρατάει ούτε τους τύπους, και το βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης, αποκαλείται Μακεδόνας, αποκαλεί τη χώρα του Μακεδονία, όχι Βόρεια Μακεδονία, φυσικά δεν θέλω ούτε το Βόρεια, ούτε το οποιαδήποτε ονομασία. Και εντούτοις προκλητικά οι άνθρωποι κάνουν δηλώσεις για εθνικότητα, για γλώσσα ή οτιδήποτε. Και δεν ντρέπεται κανένας από αυτούς, δεν θα πω αυτοί που υπογράψα, αλλά αυτοί που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν τη θέση. Κύριε Πρόεδρε, τώρα, τι εκτιμάτε εσείς για αύριο, διότι είναι μια δύσκολη μέρα η αυριανή για όποιον θέλει να προσεγγίσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω όλων αυτών που θα συμβούν γύρω από την διεθνή έκθεση. Τι εκτιμάτε, λοιπόν, για την αυριανή κινητοποίηση? Κοιτάξτε, εκείνο που εκτιμούμε και εκτιμώ και προσωπικά εγώ, γιατί αν βάλουμε και το συλλαλητήριο του Ιανουαρίου, θα δούμε ότι έφτασα στο σημείο αστυνομία να σταματάει τα λεωφορεία στα διόδια. Έτσι. Και εκεί που είχαν παρκάρει, αφήνοντας δηλαδή να παρκάρουν όχι στο λιμάνι στις μπουδίκες κοντινές, αλλά σε απόμακρα χιλιόμετρα μακριά, βλέπω ότι αύριο πιστεύω ότι δεν θα αφήσουν λεωφορεία έτσι για να πλησιάζουν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς ούτως ή άλλως έχουν ανακοινωθεί μέτρα της αστυνομίας που λένε ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης. Δεν είναι το κέντρο, και έξω θα έχουμε τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε. Εμείς θα κατέβουμε ειρηνικά, εμείς είναι ακομμάτι στη συγκέντρωση. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει, οι ομιλητές δεν υπάρχουν. Όπως ξέρετε, ότι δεν είναι μια συσπήρωση όλων των παμακεδονικών οργανώσεων, συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, και νομίζω ότι εμείς θα δώσουμε ένα μήνυμα όπως δώσαμε σε όλα τα συλλαλητήρια τα οποία έγινε και δεν άνοιξε μύτη, πράγμα που δεν το θέλουν. Αυτοί θέλουν και κάποιες φασαρίες. Ναι, θα έχει πολλές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη με εργατικά κέντρα οτιδήποτε. Εμείς είμαστε ένας ξεχωριστός τομέας, ο οποίος είναι ο σκοπός μας, ο στόχος μας είναι η ονομασία της Μακεδονίας, η Συμφωνία των Πρεσπών. Εκεί θα επικεντρωθούμε, θα διαδηλώσουμε ειρηνικά και θα αποχωρήσουμε, και νομίζω ότι το μήνυμα που θα δοθεί θα αποτρέψει οποιαδήποτε επικύρωση θέλει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ή και οι βουλευτές. Ή 151, ή 152, 153, πώς είναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα τολμήσουμε. Αύριο, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.